Επιστρέφουμε στον δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο προηγούμενο μέρος μιλήσαμε για τον Δήμο Μυλοποτάμου. Τώρα θα μιλήσουμε για την περιφέρεια Κρήτης. Και θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως στο πλατό της εκπομπής Κρήτη σήμερα την κυρία Ειρήνη Έρικα Ζαχαριαδάκη, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο με την παράταξη Κρήτη μας αλλιώς του Σπύρου Δανέλη. Καλησπέρα σας, κυρία Ζαχαριαδάκη. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Βεβαίως, οι αναγνώστες της εφημερίδας Νέα Κρήτη γνωρίζουν την Έρικα Ζαχαριαδάκη, γιατί είστε για πάρα πολλά χρόνια αρθρογράφος της εφημερίδας μας, σωστά? Σωστά, πάρα πολύ. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο, προτού πάμε στο κομμάτι το αυτοδιοικητικό, της υποψηφιότητάς σας, της πρότασης του Σπύρου Δανέλη. Θέλω λίγο να μιλήσουμε. Πάντοτε, μ' αρέσει να έχω απέναντι ανθρώπους που εκφράζονται με την πένα τους. Θεωρώ ότι ο έντυπος λόγος είναι πολύ πιο σημαντικός από τον προφορικό, γιατί μένει. Μάλιστα. Ασχολούμαι μετά την αρχιτεκτονική που υπεραγαπώ, υποστηρίζω με μεγάλη αγάπη επίσης την αρθρογραφία. Επίσης δεν μ' αρέσει να βλέπουμε κάτι και να μην το γράφουμε, να μην το επικοινωνούμε με τους άλλους, να μην μεταφέρουμε τη γνώση για να το μάθουν όλοι. Προσπαθώ λοιπόν μέσα από τα άρθρα μου, που είναι και στη δική σας εφημερίδα τη Νέα Κρήτη και στο Κρέτα Life, αρκετά χρόνια τώρα, να γράφω τα κακώς κείμενα για να ενημερώνεται ο κόσμος, να ξέρει τι πήγε λάθος, τι πήγε στραβά και ενδεχομένως αν μπορούμε όλοι μαζί να συντονιστούμε με μία φωνή να απαιτήσουμε το δίκαιο μας, να απαιτήσουμε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Άρα αυτή η καταγραφή, όπως λέτε, στα κακώς κείμενα της καθημερινότητας έχει αποτελέσει και στη φαρέτρα σας ένα δυνατό εργαλείο να γνωρίζετε πράγματα που σας ενοχλούν και τώρα διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου να θεωρείτε ότι μπορώ να βοηθήσω σε κάποια από αυτά, σωστά? Σωστά, αλλά παράλληλα με την πένα μου είμαι και 23 συναπτά έτη μόνιμη αρχιτέκτονας μηχανικός σε τεχνική υπηρεσία σε Δήμο της χώρας μας, το Δήμο Μαλευζίου. Οπότε και η γνώση ιδιαίτερων τεχνικών θεμάτων, κατασκευή έργων, επίβλεψη έργων, καλοτεχνίες, κακοτεχνίες, τα πάντα. Και η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια με όθησε να βγω, να αλλάξω, να κάνουμε λίγο την Κρήτη αλλιώς. Το αλλιώς είναι λίγο... Που είναι και το όνομα του συνδυασμού. Που είναι και το όνομα του συνδυασμού. Δανέλη. Το αλλιώς είναι λίγο παιχνιδιάρικο με τα λάμδα, τα ανάποδα. Όμως, θέλουμε όντως να φέρουμε αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρείτε, εδώ στην Κρήτη μας. Θεωρείτε ότι η Κρήτη, θα απαντήσω και εγώ με τον ίδιο τρόπο, είναι έτοιμη να τη δει αλλιώς? Θεωρώ ότι είναι έτοιμη να τη δει αλλιώς. Για πάρα πολλούς λόγους. Βλέπετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καθώς περίμενα τώρα να βγούμε, να έρθει η σειρά μου, δυστυχώς πάλι αναδείξατε το θέμα με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Αν σας πω όμως ότι και σε επίπεδο Κρήτης έχουμε τέτοια επικίνδυνα σημεία. Στο Δήμο Μαλευζίου που έχετε θητεύσει και έχετε την εμπειρία ναι, σας, έχει κρινήσει και ανθρώπινες ζωές. Ναι, και εκεί, αλλά και στη Γιώφυρο, στις δυτικές συνοικίες της πόλης μας. Με ένα καταπληκτικό ποτάμι, το Γιώφυρο, που ξεκινάει από Αγία Βαρβάρα, περνάει από το δάσος του Πρινιά και εκβάλλει λίγο πριν, στη θάλασσα, λίγο πριν το Παγκρίτιο στάδιο. Αυτό αν περπατήσουμε την Κήτη, θα δούμε σκουπίδια, δεν μιλάμε για οριοθετημένο εντελώς το ρέμα, θα δούμε έργα ατελώς κατασκευασμένα και με λάθος υλικά, να έχουν μικρύνει την Κήτη. Δεν μας εγγυάται κανείς ότι σε ένα έντονο πλημμυρικό επεισόδιο δεν θα κινδυνέψουμε το ίδιο κι εμείς. Να γιατί η Κρήτη πρέπει να τη δει αλλιώς. Ο Σπύρος Δανέλης ουσιαστικά αυτή τη στιγμή διεκδικεί την περιφέρεια Κρήτης, έχοντας απέναντί του έναν περιφερειάρχη που είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν τη θέση. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι ένας δυνατός αντίπαλος για τον Σπύρο τον Δανέλη. Την περασμένη Δευτέρα ο ίδιος ο κύριος Αρναουτάκης στην εκπομπή μου στην ώρα Εχμής αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια και για τον Σπύρο τον Δανέλη, ότι γνωριζόμαστε, άλλο είναι διεκδικούμε, ο καθένας θα κριθεί από τους πολίτες. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που αυτή τη στιγμή φέρνει μπροστά ο Σπύρος ο Δανέλης που θα μπορούσε να κάνει και την αυτοδιοικητική ανατροπή στην περιφέρεια Κρήτης? Λοιπόν, το διαφορετικό είναι
τα πάρα πολλά έτη, τα συναπτά που υπηρετεί ο κύριος Αρναουτάκης στη θέση αυτή που είναι. Είναι πλέον 13 αυτά τα χρόνια, είναι 3 θητείες. Αν και τώρα επικρατήσει, θα είμαστε στα 18 χρόνια. Η δική μας η παράταξη θέλει να υπάρχει και άλλη φωνή. Όχι μόνο η φωνή του σταλινικού ποσοστού που έλαβε το 2019 τότε ο κύριος Αρναουτάκης. Να υπάρχουν και άλλες φωνές. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δασκαλάκη, δυστυχώς, ο οποιοσδήποτε περιφερειάρχης δεν έχει έλεγχο για αυτά που κάνει. Άρα θεωρείτε, γιατί έτσι όπως το λέτε, μου λέτε ότι θέλετε να κάνετε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Όμως η παράταξη σας διεκδικεί την περιφέρεια Κρήτης. Θέλει να κερδίσει την περιφέρεια Κρήτης, σωστά? Κανείς δεν ξεκινάει τη μάχη και να πει «θα χάσω». Αλλιώς δεν έχει λόγο να βγει στο πεδίο, καν. Η κάλπη θα δείξει. Βεβαίως. Αλλά ακόμα και αν... που δεν μ' αρέσει το χάνω. Δεν μ' αρέσει το χάνω. Ακόμα και αν η παράταξή μας βγει δεύτερη, επιθυμούμε σαν παράταξη να έχουμε φωνή, να έχουμε λόγο. Καλύτερα να υπάρχουν πολλές φωνές μαζί και ας διαφωνούνε, κάτι παραπάνω, κάτι καλύτερο θα βγει για αυτόν τον τόπο, γιατί εμένα, αν με ρωτήσετε, η πόλη μου δεν μου αρέσει. Η πόλη μου δεν μου αρέσει. Γιατί δεν έχουμε υποδομές, γιατί δεν έχουμε δρόμους, γιατί το νερό δεν επαρκεί. Άρα θεωρείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια η παρούσα περιφερειακή αρχή με επικεφαλής τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη άφησε πίσω πολλά πράγματα που σήμερα δεν θα έπρεπε να συζητάμε ως υποδομή που πρέπει να γίνει? Σαφέστατα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, δρόμοι, καθαριότητα, επαρκές νερό στους πολίτες, θέματα παιδείας στα σχολεία, η περιφέρεια μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μαγικό εργαλείο που έχει στα χέρια της. Αυτό λέγεται χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Είτε μέσω ευρωπαϊκών πόρων, είτε εθνικών πόρων. Είναι ο μαέστρος των Δήμων. Αν λοιπόν ο εκάστοτε περιφερειάρχης δώσει αυτό το μαγικό εργαλείο στους Δήμους, οι Δήμοι με τη σειρά τους θα μπορούν να φτιάξουν και καλύτερα σχολικά κτίρια, κύριε Δασκαλάκη. Λυπάμαι που το λέω και θα φανεί και σε επόμενο άρθρο μου τις επόμενες μέρες στη Νέα Κρήτη. Δυστυχώς, οι Δήμαρχοι προσφεύγουν σε εύκολες λύσεις και τοποθετούν προκατασκευασμένες αίθουσες μέσα στις αυλές των σχολείων. Αν υπήρχε όμως η χρηματοδότηση από την περιφέρεια, θα είχαμε νέα κτίρια, με νέες προδιαγραφές, με νέα ασφάλεια για αυτά τα παιδιά. Είπατε στην αρχή, στην τοποθέτησή σας για το σταλινικό ποσοστό. Είστε της άποψης ότι όταν ο λαός δίνει ένα τεράστιο ποσοστό, και δεν αναφέρομαι μόνο στον περιφερειάρχη ή στον δήμαρχο, αλλά και στις εθνικές εκλογές, δίνει τη δυνατότητα σε μια κυβέρνηση που χαρακτηρίζεται, παραδείγματος χάρη, ισχυρή, να μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει χωρίς τον λαό? Ναι, είναι το κατά το Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, που λέμε εδώ λαϊκιστή. Δηλαδή, οποιοδήποτε, από όποιο μετερίζει και αν υπηρετεί και λέει ότι θέλει το καλό του λαού, αν έχουμε το σταλινικό ποσοστό, αν έχουμε ισχυρή επικράτηση, αυτό που πάει να γίνει τώρα με την κυβέρνηση και να έχει μαζί της και μπλε όλα τα χρώματα της περιφέρειας, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση, λυπάμαι που το λέω, θα πρέπει να, επειδή είναι κάτω από την κυβερνητική εξουσία, θα πρέπει να είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό και άλλο χρώμα, ανεξαρτήτου κόμματος, ανεξαρτήτου χρώματος, θα πρέπει να διαφέρουν για να μπορεί να γίνει η σωστή συνεργασία. Οποιοδήποτε σταλινικό ποσοστό δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε λίγο στον επικεφαλή σας, στον Σπύρο τον Δανέλη. Είπατε ότι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει, ένας άνθρωπος που έχει μια εμπειρία, έχει θητεύσει στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Θα κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου. Παλιός ο κύριος Αρναουτάκης, παλιός εννοώ πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Όμως και ο κύριος Δανέλης έχει μια πορεία αντίστοιχη που έχει πολλά χρόνια πίσω. Τι είναι το διαφορετικό ανάμεσα στους δύο επικεφαλείς? Το διαφορετικό θεωρώ, ξέρουν και οι δύο από θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αδιαφυσβήτητο αυτό. Και ο κύριος Αρναουτάκης και ο κύριος Δανέλης. Ο κύριος Αρναουτάκης από τη θέση του Περιφερειάρχη, ο κύριος Δανέλης και ως πρώην δήμαρχος Χερσονήσου. Θεωρώ ότι. Ο κύριος Δανέλης ήταν και βουλευτής. Θεωρώ όμως. Στην κεντρική πολιτική. Θεωρώ ότι ένα αβαντάζ
ως θέμα εμπειρίας και βιωμάτων, το έχει από τη θητεία του ως βουλευτής, αλλά και ως ευρωβουλευτής. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι υπέρ για να δώσουν ένα boost, αν μπορούμε να το αναφέρουμε έτσι, για να προκρίνουμε τον έναν έναντι του άλλου. Γιατί, κλείνοντας τη συζήτηση, πρέπει οι πολίτες του Ηρακλείου, λαμβάνοντας το ψηφοδέλτιο του Σπύρου του Δανέλη στις περιφερειακές εκλογές της 8ης του Νοεμβρίου, πρέπει να δώσουν ένα σταυρό στην Έρικα Ζαχαριαδάκη? Γιατί να το κάνουν? Δεν μ' αρέσει να μιλάω για μένα. Όσοι με ξέρουν το κατανοούν. Όμως, αν αυτή η πένα που γράφει τόσα χρόνια, αν τους έχει αγγίξει, αν θεωρούν ότι συμφωνούν με αυτά που γράφω και αν πιστεύουν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφημονόμαστε, αλλά να αφήνουμε ελεύθερη τη φωνή μας, εξού και το μότο που έχω mm-hmm. και στην καρτούλα μου, ότι όσο πιο πολλές οι φωνές, τόσο πιο μακριά ακούγονται, γιατί πρέπει να σπάσει πλέον αυτό, να σταματήσουμε να το βουλώνουμε, αλλά να μιλάμε, να φωνάζουμε, να απαιτούμε το δίκαιο μας. Τότε θεωρώ ότι θα ήταν μεγάλη μου τιμή να μου βάλουν σταυρό. Κυρία Ζαχαριαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας και για την ευχάριστη ατμόσφαιρα. Να είστε καλά.